συνάδελφοι που έχουν φτάσει στους 10.000 αγωνιστές από όλες τις προκηρύξεις. Είναι βεβαίως αρνήσει τον αριθμό, αρνήσει τον αριθμό των 10.000, είναι λιγότεροι. Και βέβαια το έβαλε στο ότι έχουν ευθύνη οι συνάδελφοι εκείνοι που δεν πληρώσανε. Εμείς είπαμε ότι αυτοί οι συνάδελφοι που εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον τρέχουν να καλύψουν τα κενά, τα πάγια κενά στην εκπαίδευση, να λειτουργήσουν στοιχειοδός την εκπαίδευση, είναι τρελό για 3 ευρώ να ρισκάρουν τη δουλειά τους. Είναι απαράδεκτο να τους πετάνε εκτός εκπαίδευσης τη στιγμή που για 3 χρόνια θα είναι αποκλεισμένοι, άρα στην ουσία πετιούνται οριστικά εκτός εκπαίδευσης. 10.000 συνάδελφοι μένουν εκτός δουλειάς και ζωής με οικογένειες, έχοντας στηρίξει το δημόσιο σχολείο εδώ και χρόνια, με πάρα πολλές θυσίες και με την τσέπη τους να είναι συνεχώς μείον. Καλούμε τώρα και απαιτούμε βασικά από την κυβέρνηση να δοθεί άμεση πολιτική λύση με αυτό το ζήτημα του παραβόλου, να μπουν όλοι οι συνάδελφοι στους πίνακες και καλούμε και την κυβέρνηση και απαιτούμε να σοβαρευτεί και να πάρει μέτρα για να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια. Είναι τεράστια η πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και της προηγούμενης κυβέρνησης που ψήφισε αυτό τον άθλιο νόμο για τις προσλήψεις και τους διορισμούς, που εδώ και μήνες κοφεύουν στα δίκαια αιτήματα των εκπαιδευτικών, εδώ και μήνες δεν λύνουν το απλό ζήτημα των 3 ευρώ παράβολο, σπρώχνοντας την ανεργία χιλιάδες συναδέλφους που εδώ και χρόνια δουλεύουν στα δημόσια σχολεία, γυρίζουν όλη τη χώρα με προσωπικό και οικογενειακό κόστος. Ήταν στο χέρι τους και είναι με μια νομοθετική ρύθμιση να λύσουν άπαξ διαπαντός το συγκεκριμένο ζήτημα και να μην μείνει κανένα συνάδελφός μας στον δρόμο. Την ίδια στιγμή σε λίγες μέρες ανοίγουν τα σχολεία χωρίς να έχουν πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την πρόληψη και προστασία των παιδιών, των γονιών και των εκπαιδευτικών. Χωρίς να έχουν γίνει απαραίτητοι διορισμοί, χωρίς να έχουν βρεθεί χώροι, χωρίς να έχουν προσληφθεί καθαρίστριες που πρέπει. Πολύ περισσότερο φέτος με τις ιδιαίτερες ανάγκες λειτουργίας των σχολείων λόγω πανδημίας, που χρειάζεται να μειωθούν οι μαθητές ανά τάξη, να φτιαχτούν νέες αίθουσες, να υπάρξουν πολλαπλάσιες πιστώσεις για προσλήψεις εκπαιδευτικών. Πολύ περισσότερο φέτος δεν πρέπει κανένας συνάδελφος να μείνει άνεργος εκτός πινάκων στον δρόμο της ανεργίας. Οι σχολικές αίθουσες είναι ακατάλληλες. Η κυβέρνηση είχε όλο το χρόνο να πάρει μέτρα αυτούς τους 2 μήνες, καθώς τα εκπαιδευτικά σωματεία από την προηγούμενη χρονιά απαιτούσαμε συγκεκριμένα ζητήματα και αιτήματα σε σχέση με το άνοιγμα των σχολείων μαζί με τους γονείς και η κυβέρνηση δεν έχει κουνήσει το δαχτυλάκι της. Για τον καθαρισμό. Έχει την ευθύνη να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια. Για την καθαριότητα των σχολείων. Να προσληφθεί όλο το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό καθαριότητας. Είναι πολιτική επιλογή όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών να διαμορφώνουν μια τεράστια στρατιά συμβασιούχων εργαζομένων χωρίς δικαιώματα σε ομοιρία που θα μπορούν όποτε θέλουν να τους απολύουν, όποτε θέλουν να αλλάζουν τα κριτήρια ένταξης στους πίνακες, φτηνούς αναλώσιμους σε ένα σχολείο κουτσουρεμένο που τσακίζει τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών. Συνεχίσουμε τον αγώνα. Κανένας μόνος του, συσπηρωμένη στα σωματεία, θα μεγαλώσει με την πίεση. Και όπως έχουμε αποδείξει όλο το προηγούμενο διάστημα, και στο Υπουργείο Παιδείας, και στο ΑΣΕΠ, και στο Υπουργείο των Εσωτερικών. Συνεχίζουμε, συνάδελφοι. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μαζικά αύριο στις 11 η ώρα στα προπήλαια με τα σωματεία μας, μαζικά, αποφασιστικά, ενωμένοι, είτε είμαστε απορριφθέντες παραβόλου, είτε είμαι λάθη στους πίνακες, είτε συνάδελφοι που βλέπουν να κατρακυλούν στους πίνακες, είτε συνάδελφοι που έχουν την αγωνία αν θα δουλέψουν για το αν η κυβέρνηση θα δώσει όλα τα κενά, είτε μόνιμοι είτε αναπληρωτές, μαζί με τους γονείς,
γιατί πάνω απ' όλα βάζουμε το δικαίωμα των παιδιών στη μόρφωση και ιδιαίτερα αυτή τη χρονιά με τις τεράστιες ανάγκες, με την ανάγκη να μειωθούν οι μαθητές της τάξης, να εξεδρεθούν νέες αίθουσες, όχι απλά δεν περισσεύει κανένας εκπαιδευτικός, αλλά χρειάζονται πολύ περισσότεροι μαζικοί, μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, εδώ και τώρα να μονιμοποιηθούν όλοι οι αναπληρωτές που δουλεύουν στην εκπαίδευση και να καταργηθεί αυτό το έστος του νόμου 45-89 του Γαβρόγλου. Αυτά μας ενώνουν, με αυτά θα πάμε μπροστά. Ραντεβού αύριο στις 11 στα Προπύλαια.